Εδώ είμαστε στο Μουσείο της εταιρείας Βαρβαγιάννη. Είναι κυρίως οι παλιοί αποστακτήρες που δουλεύαν με τα ξύλα, με τις δεξαμενές για την ψήξη των αποσταγμάτων. Άλλα είναι από τη Σμύρνη, άλλα από την Κωνσταντινούπολη είναι το τρίτο, από το 1902, άλλα από τη Θεσσαλονίκη αυτά. Η εταιρεία Βαρβαγιάννη είναι μια από τις αρχαιότερες ποτοποιίες της Ελλάδος. Είναι από το 1860, είναι πέμπτη και έκτη γενιά τώρα. Εξακολουθούμε να κάνουμε το ζώο με τον παλιό τρόπο, το γνήσιο απόσταγμα το εξαποστάξουμε 100% και το έχουμε γράψει πάνω στην ετικέτα, που σημαίνει ότι όλο το προϊόν προέρχεται από απόσταξη, σε αντίθεση με το απλό το ούζο, το οποίο έχει 20% απόσταγμα. Αυτή είναι η διαφορά που υπάρχει. Σε αυτό το χώρο με πολύ αγάπη έχουμε βάλει ό,τι είχε η οικογένεια από το 1860. Είναι τα παλιά, τα πρώτα τα μηχανήματα τα απλά, ετικετέζες, σφραγιστικά, διάφορα πιθάρια και βέβαια με πολύ αγάπη κάποια ενθύμια από το παλιό πλωμάρι. Μπορείτε να δείτε από εκεί χωρίς το λιμάνι. Το ούζο και το τσίπουρο είναι δύο διαφορετικά ποτά. Το τσίπουρο είναι το απόσταγμα του στεφύλου σταφυλής. Το ούζο είναι το απόσταγμα του γλυκανίσου και των αρωματικών φυτών. Εμείς δεν κάνουμε το ενόπνευμα, το αγοράζουμε από τον έλεγχο του χημείου του κράτους και του τελωνίου. Είναι καθαρή εθνική αλκοόλη από μελάσα, κυρίως από τέφτλα, ουδέτερο, για να μπορέσει το γλυκάνισο να δώσει τα αρώματά του. Το τσίπουρο είναι το απόσταγμα όταν γίνει. Πάρουμε το κρασί, μένουν τα στέμφυλα, έχουν σταφυλοζάχαρο μέσα και μετατρέπεται αυτό με τη ζύμωση σε αλκοόλ και αποστάζεται και γίνεται. Παραδοσιακά δηλαδή. Ναι. Ουσιαστικά δηλαδή το και του ουζού είναι σαν απόγονος του γλυκανισά του τσίπουρου κατά κάποιο τρόπο. Οι 15 ποτοποιίες είναι η Λέσβος γενικά, 15 ποτοποιίες και παράγουν σχεδόν το μισό ουζό της Ελλάδος. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η παραγωγή που υπάρχει. Πώς ξεκίνησε αυτή η παράδοση? Η δικιά μας οικογένεια, η ρίζα της είναι από τις Κυκλάδες. Εκείνοι είχαν μπερδευτεί στα κινήματα της Μεγάλης Εκατερίνης το 1840 εκεί, φύγαν στην Οδυσσό της Ρωσίας και γυρίζοντας ναυαγίσαν και μείναν εδώ πέρα. Αλλά είχαν επίδραση και άλλες υποτοπίες, κυρίως από τη Μικρασιατική καταστροφή ήρθαν οι αποσταγματοποίοι από τη Σμύρνη, από την Πέργαμο και υπήρξε, ας πούμε, υπήρχε το Λισβόρι ένα μέρος εδώ, μια λωρίδα κοντά στον κόλπο της Καλονής που είναι πολύ καλό το γλυκάνισο, έχουμε και χωράφια δικά μας εμείς εκεί και η συγκυρία ήταν τέτοια που έγινε καλό προϊόν και φημισμένο έτσι. Ο κόσμος να πίνει άφοβα ούζο, να προτιμά το ελληνικό αυτό προϊόν σε σχέση με τα ξένα. Βέβαια, γιατί είναι καθαρό προϊόν, έχει το ούζο, το εξαποστάξεως 100% είναι καθαρό, περιέχει το γλυκάνισο και τα αρωματικά φέτα, δεν έχει άλλο πρόσθετο κάτι, ούτε χρώματα, ούτε σε άλλο.